Ευχαριστούμε, καλώς ήρθατε στην κοπή της πίτας για το 2012. Περιμέναμε κι άλλο κόσμο να έρθει. Δυστυχώς είναι το κρύο, οι δουλειές, η εξωτερική. Εμείς εκεί αρχίζουμε. Να ευχαριστήσω το μαέστρο για την προσφορά του όλη και τη χρονιά την προηγούμενη και τη χρονιά που θα έρθει τώρα. Κάνει σημαντικό έργο. Το βλέπω πολλές φορές που παίρνει τα παιδάκια, τα νέα παιδάκια που βλέπω τώρα, που σε 2-3 χρόνια θα μπουν στην πάντα και είναι και σημαντικό. Θα ήθελα και εκπρόσωποι του Δήμου ή και του Δέσποτα να έρθουν να δουν πώς παίρνει ένα παιδί αμόρφωτο στη μουσική και το βγάζει τη μουσικό μετά. Να πω ότι η φιλαρμονική μας όταν παίζει στο Μεσολόγγι, στην Πάτρα, που πήγε, θα πούμε πολύ καλές και κριτικές και θαυμασμό για τα μικρά παιδιά που κάνουν τέτοιο αποτέλεσμα. Και όλα αυτά οφείλεται στον μαέστρο που με πείσμα και μονή έτσι το κάθεται και δουλεύει με το καθένα και το παιδί μόνο του και συλλογικά. Σήμερα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Τσέλιο που όλη αυτή η εκδήλωση έγινε με δική του πρωτοβουλία, έτσι βοήθησε αρκετά. Ο Δήμος για κάποιους λόγους δεν μπόρεσε να το εντάξει, αλλά το ανέλαβε μόνος του, μας στηρίζει συνέχεια και, έτσι, και την εκδήλωση το καλοκαίρι μας στήριξε, αλλά και τώρα πάλι. Φροντίζει, επειδή βραχήκαμε στην έξοδο στο Μεσολόγιο, πήγαν και τα παιδιά μας. Βραχήκαμε στην Πάτρα όταν πήγαμε. Βραχήκαμε τον Φώτον που έβρεχε, υποσχέθηκε και θα του κάνει πράξη να δώσει αδιάβροχα και στα παιδιά. Ήδη τις επόμενες μέρες θα διαλέξουν τα παιδιά αδιάβροχα. Θα φροντίσει και για το κτηριακό. Εμείς έχουμε μία σειρά προτάσεις που θέλουμε να κάνουμε. Στη συνέχεια θα περιμένουμε από εσάς να ακούσουμε τι θέλετε να προτείνετε. Θα κάνουμε και τις εκλογές για να βγάλουμε καινούριο διοικητικό συμβούλιο. Να πούμε ότι ο Δήμος για πρώτη φορά επιχορήγησε με 5.000 τη φιλαρμονική και τα μοιράσαμε στα παιδιά στις 31 του μήνα. Ήταν η τελευταία μέρα που είπαν κάλαντα. Κάναμε ένα μεγάλο αγώνα για να πάρουμε και τα χρήματα αυτά. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες. Ευτυχώς τα πήραμε. Ο Δήμος πιστεύουμε να δώσει και άλλα κίνητρα. Πιστεύουμε και το κτηριακό να γίνει, δηλαδή να τάξουμε, να μην είμαστε στη φιλαρμονική εκεί πέρα, αλλά να πάμε σε άλλο χώρο. Τόσα παιδιά, να δούμε εκεί να παίζουν και σαν ήχος είναι πολύ πρόβλημα, εκεί επιβαρύνονται και τώρα και ο στεφτισμός, γρήπες τα λοιπά πάλι έχουν πρόβλημα. Άρα πιστεύουμε να δοθεί και μια λύση στο πρόβλημα αυτό. Στη συνέχεια θα πούμε εμείς διάφορα πράγματα. Έτσι, τώρα να δώσω το λόγο και στον μαέστρο να πει να πει κάτι και στον κύριο Τσέλο συνέχεια για να έχει, τις προσφέρει. Εκτός από αυτά που είπε, να επισημάνω ότι μας προσφέρει και κάθε φορά που περνάμε από εκεί ομάδα ή από κάτω, στο μαγαζί, μας προσφέρει και τα υλικά μας, να μας ξεκουραζόμαστε εκεί, έτσι κάνουμε ένα διάλειμμα, τα αναψυκτικά μας, όλα τα πάντα. Δηλαδή, συνεχώς βρίσκεται δίπλα μας και ελπίζουμε να είναι συνέχεια κοντά μας, έτσι. Θέλουμε και εμείς. Ό,τι άλλο να ευχαριστήσω, όσο πρώτα απ' όλα τους γονιούς που στέλνουν τα παιδιά τους στη φιλαρμονική και μετά και τα παιδιά για τις προσπάθειες που κάνουν. Ήδη τον περασμένο χρόνο είχαμε αρματό διάβολο, έτσι, κάνουμε πολλές εκδηλώσεις για τις δυσκολίες που περνούν τα παιδιά, έτσι, τις γνωρίζουμε, ανάλογα τις δυσκολίες που έχουν στα σχολεία τους, στα φροντιστήριά τους. Είχαμε αρκετή δραστηριότητα και πήγαμε πάρα πολύ καλά. Αξίζει ένα μπράβο και ένα ζεστό χειροκρότημα σε αυτά τα παιδιά. Επίσης, πολύ καλά πάνε και τα καινούργια τα παιδιά. Καινούργια ομάδα που έχει, καινούργιοι μαθητές που έχουν εγγραφεί, πάνε πάρα πολύ καλά. Δεν ξέρω πού θα τους χωρέσουμε όλους αυτούς. Γιατί σίγουρα το 90% των παιδιών, δεν θέλω να φανώ υπερβολικός να πω το 100%, το 90-95% θα βγουν. Από τα παιδάκια της Δευτέρας Δημοτικού που κάνουν φλογέρα, μέχρι αυτά που ήδη έχουν πάρει όλα και εκεί είναι. Το δύσκολο τώρα, πώς θα βρούμε όργανα, πώς θα μπορέσουμε να έχουμε όργανα. Γιατί ένα καλό όργανο, γιατί ένα καλό συντηρημένο όργανο, ένα καλό όργανο και καλό συντηρημένο όργανο βοηθάει πάρα πολύ το παιδί στο να μπορέσει.
να έχει εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς δουλεύουμε με κάποια όργανα του 50, του 60 και ευτυχώς που υπάρχετε κι εσείς και αγοράζετε τα όργανα στα παιδιά σας. Ο Δήμος, η κυρία Μαρία Ζεμπάρα, ο Σπύρος και ο Δήμαρχος έχουν μιλήσει κατά καιρούς και μας έχουν δώσει την υπόσχεση ότι σιγά σιγά θα μπορέσουμε και αυτό μαζί και με τις στολές να το καταφέρουμε και να το στόχο αυτό να γίνει εφικτός. Τώρα, εγώ το μόνο που θέλω από εσάς είναι να συνεχίσουμε και την ίδια χρονιά με το ίδιο έτσι στένος, την ίδια όρεξη, την παρουσία στις πρόβες και στα μαθήματα. Είναι απαραίτητη για όλα τα παιδιά να το βλέπουν σαν ευχαρίστηση, όχι σαν πάνω στο σχολείο ή στο φοιτητήριο, σαν ευχαρίστηση αυτό που το βλέπουμε και να μπορέσουμε να τους στόχους που έχουμε βάλει και άλλους στόχους που θα βάλουμε να τους καταφέρουμε να τους κάνουμε εφικτούς. Επίσης θέλω να ευχαριστήσω εκτός από αυτά τα μεγάλα παιδιά, τα παιδιά του Μαρία, την Άγια Μαρία, του Χρήστο, του Δήμητρα και όσα είναι έτσι λείπουν τώρα αυτή τη στιγμή γιατί είναι στα πανεπιστήμια, που συνεχίζουν να προσφέρουν στη φιλαρμονική με την παρουσία τους, δίνουν δύναμη στα νεότερα παιδιά, αλλά και άλλα παιδιά, όπως την έφη της Φίγκα, που τώρα γράφηκε, παρόλο που είναι έτσι σε προχωρημένη ηλικία, κάνει μια σοβαρή προσπάθεια και πιστεύω θα τα καταφέρει. Αν και έχει λίγο έτσι κάποιους συνδυασμούς, πιστεύω θα τα καταφέρει, πιστεύω, είναι σίγουρος θα τα καταφέρει. Γιατί έχει όρεξη και είναι και παράδειγμα και για άλλους ναυπάκτιους να μπορέσουν να ασχοληθούν και αυτοί με τη μουσική. Εντάξει, δεν πιστεύω να σου κουράσω, δεν είμαι και έξι λόγους έτσι και τόσο πιο πολύ στις νότες και στο στη δουλειά. Έτσι, ο κύριος Τσέλιος που είναι. Εγώ και δεν είμαι, καλή χρονιά σε όλους. Μέρος του Δημάρχου Ναυπακτίας του κύριου Μπουλέ, ο είναι στο συνέδριο της ΚΕΔΕ και τώρα ταξιδεύει από την Κουτινή εδώ. Είχε προγραμματίσει φέτος να ήταν εδώ. Θέλω να ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά και στα παιδιά και στους γονείς τους. Ένα μεγάλο ευχαριστώ από το Δήμο Ναυπακτίας για την προσφορά την οποία έχουν τα παιδιά της Φιλαρμονικής τόσα χρόνια για το έργο που προσφέρουν αφιλοκερδώς στο Δήμο και τη διαφήμιση μπορώ να πω του ονόματος γιατί όντως η Φιλαρμονική της Ναυπάκτου είναι σε εξαιρετικό επίπεδο, σε εξαιρετικό το τονίζω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο μαέστρο, τον Δημητράκη μας, ο οποίος τόσα χρόνια βοηθάει, δουλεύει με υπομονή, ειδικά τα μικρά παιδιά που είναι δύσκολο να εγκληματιστούν. Στον πρόεδρο, ο οποίος σε αντίξουσε συνθήκες για διοικητικά συμβούλια και σε όλο το διοικητικό συμβούλιο στέκεται παρόντας αρρωγός δίπλα στην ομάδα. Από πλευράς Δήμου, επειδή οι εποχές είναι δύσκολες, από ό,τι γνωρίζετε, δεν μπορούμε να πούμε πράγματα και να υποσχεθούμε τα οποία δεν μπορούμε να τα τηρήσουμε. Προσπαθούμε να βοηθάμε τη φιλαρμονική σύμφωνα με τις δυνατότητες τις οποίες έχει ένας Δήμος ο οποίος είναι χρεωμένος, ένας Δήμος καλλικρατικός, με όποιες παθογένειες έχουμε σαν Δήμος και ό,τι πληρονομήσαμε. Βάζουμε μικρούς στόχους για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε και να μην είμαστε συνεπείς. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο είναι το κτηριακό έχει πάει λίγο πίσω. Λογικά έχουμε πάρει το πρόγραμμα του Λίντερ Αγγίας για την ανακατασκευή του κληροδοτήματος Τσόνη, το οποίο είναι απέναντι από την Πλάζ. Έπρεπε να έχουμε ξεκινήσει. Λυπάμαι που το λέω, δηλαδή το έχουμε πάρει από πέρυσι τον Ιούνιο. Είναι από τις λίγες πόλεις οι οποίες πήραμε πρόγραμμα από το Λίντερ Αγγίας και είναι κτηριακό. Έχει κοπεί ένα μεγάλο κονδύλι για την ανακατασκευή όλου του κτηρίου. Και σύμφωνα με την υπόσχεση του Δημάρχου, ο πρώτος όροφος, ο μεγάλος, θα είναι το σπίτι της Φιλαρμονικής. Πιστεύω όλα να πάνε καλά και μέχρι του Άγιου Δημητρίου, τέλους του έτους, η Φιλαρμονική να έχει κάνει τη μεταστέγασή της σε ένα κτίριο καινούριο, ένα κτίριο εύρυθμο για σας, το οποίο το αξίζεται. Θέλω να σας πω να έχετε κουράγιο, υπομονή στις δυσκολίες που τη χρονιά που έρχεται, είδατε, περάσαμε ένα δύσκολο 2011 και το 2012 προβλέπεται ακόμα δυσκολότερο. Όπου μπορούμε, με τις μικρές μας δυνάμεις, σαν Δήμος Ναυπακτίας, θα είμαστε δίπλα σας. Καλή χρονιά σε όλους. Υγεία. Τώρα που βγήκε αυτή η δημοτική αρχή, έχουμε πάρα πολλά χρόνια.
εντάξει.